Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία. Τα ξημερώματα της Τρίτης, πύραυλοι έπληξαν ξανά την Οδυσσό, λιμάνι στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές των Ουκρανικών σιτηρών. Στα ανατολικά, κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ολόκληρες πόλεις ισοπεδώνονται. Στην πόλη Μπαχμπούτ, στο Ντόνετσκ, που ελέγχεται ακόμα από τις Ουκρανικές δυνάμεις, στο στόχαστρο βρέθηκε ένα σχολείο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν υπήρξαν θύματα. Μετά την ολοκληρωτική κατάληψη του Λουγκάνσκ, ο ρωσικός στρατός έχει θέσει ως κύριο στόχο τον πλήρη έλεγχο της περιφέρειας του Ντόνετσκ. Εν αναμονή της ρωσικής εφόδου, το μπαράζ βομβαρδισμών συνεχίζεται. Παράλληλα, η Μόσχα συνεχίζει να ενισχύει τις δυνάμεις της στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Κίεβο αντικατέστησε κορυφαίο στρατιωτικό διοικητή στα ανατολικά, έπειτα από τις νέες απώλειες εδαφών. Πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στο Χάρκοβο, καθώς και στην πόλη Τσιχούιβ στα βορειοανατολικά. Σύμφωνα με τη Δήμαρχο, υπάρχουν φόβοι ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια. Όλα αυτά τα χρόνια η κοινωνία μας, οι κάτοικοι, δημιουργούν και χτίζουν τις συνθήκες για μια πιο άνετη ζωή. Και τώρα ο εχθρός τα καταστρέφει όλα, σκοτώνει παιδιά και ειρηνικούς κατοίκους. Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς όλα αυτά. Με τη ρωσική προέλαση να συνεχίζεται αργά αλλά σταθερά στα ανατολικά, οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να αντεπιτεθούν στο νότο, στην κατεύθυνση της Χερσόνας. Προς το παρόν πάντως, οι επιτυχίες του Κιέβου παραμένουν περιορισμένες.